στούντιο της Κρήτης σήμερα, τέταρτο μέρος της εκπομπής και αφού δεν με πήγε μέχρι το φαράγγι της Σαμαριάς, θα σας πάω εγώ μέχρι τα Χανιά και συγκεκριμένα μέχρι το ΜΑΙΧ, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Εκεί όπου θα συναντήσουμε τον ερευνητή του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του Μεσογειακού Κέντρου, τον κύριο Αγγελάκη, και θα μιλήσουμε λίγο για μια έρευνα την οποία έκανε το ΜΑΙΧ, το Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης, και ουσιαστικά αποτύπωσε, χαρτογράφησε μάλλον, τον τουρισμό στο νησί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τελικά, κύριε Αγγελάκη, από πού μας έρχονται και ποιοι είναι οι τουρίστες? Ναι, σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, την ετήσια έρευνα που υλοποιεί το Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης και συντονίζει το ΜΑΙΧ με τη συμμετοχή όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης, βλέπουμε ότι υπάρχει ρεκόρ αφήξεων αλλοδαπών τουριστών τόσο στο αεροδρόμιο Χανίων όσο και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο Χανίων καταγράφεται ρεκόρ αφήξεων με 1,4 εκατομμύρια αφήξεις, σημειώνοντας ένα ποσοστό αύξησης κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και οι εθνικότητες που έρχονται είναι, με τη μερίδα του λέοντος έχουν οι Βρετανοί με 17%, Πολωνοί και Γερμανοί σημειώνουν σημαντικές αυξήσεις, ενώ οι Σκανδιναβοί που αποτελούν και το 37% επί των συνολικών αυξήσεων, αν εξαιρέσουμε τους Ζωντανούς, σημειώνουν και αυτοί αυξήσεις. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η προσέλκυση νέων αγορών. Για πρώτη φορά υπήρχε σε αεροδρόμιο Χανίων, προσγείωθηκαν αλλοδαποί τουρίστες από το Λουξεμβούργο. Wow. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα παγκοσμίως. Βέβαια. Και άμα θέλετε να πούμε και για το Ηράκλειο της εθνικότητας. Βεβαίως. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καταγράφηκε επίσης ρεκόρ αφήξεων αλλοδαπών τουριστών με 3,6 εκατομμύρια αφήξεις, καταγράφοντας μία αύξηση κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εδώ πέρα οι Γερμανοί είναι αυτοί που κατέχουν το 30% επί των συνολικών αφήξεων. Σε απόλυτα νούμερα ουσιαστικά είναι 1 εκατομμύριο Γερμανοί οι οποίοι προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι οποίοι μαζί με τους Βρετάνους και Γάλλους, αυτές οι τρεις εθνότητες απαρτίζουν και το 55% επί των συνολικών αφήξεων. Άρα, κύριε Αγγελάκη, οι Βρετανοί τώρα και οι Γερμανοί, εντάξει, και στα δύο αεροδρόμια ουσιαστικά, αλλά στα Χανιά βλέπουμε και πολλούς Σκανδιναβούς, κάτι που δεν βλέπουμε παραδοσιακά που δεν βλέπουμε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, έτσι. Ακριβώς. Είναι περισσότερο έρχονται στο αεροδρόμιο Χανίων από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αμερικάνους? Υπήρχε και μια αύξηση αλλοδαπών τουριστών από Βόρεια Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Ένα ποσοστό, εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό, 4%, αλλά πολύ σημαντικό διότι είναι και υψηλού συστηματικού προφίλ. Mm-hmm. Ακριβώς γι' αυτό. Και ίσως θα έπρεπε να είναι και μια αγορά που θα πρέπει να στοχεύσουμε με κάποιο τρόπο ως Κρήτη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, να έρχονται πολύ περισσότεροι. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί θα πάρουν και περισσότερο. Ακριβώς. Και αυτοί και από το Λουξεμβούργο. Τώρα που ανοίξαμε. Εντάξει, Λουξεμβούργο βέβαια υψηλά, μεγάλα πορτοφόλια, αλλά λίγοι σε αριθμό. Έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ λίγοι. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως είχαμε αύξηση σε ό,τι αφορά τις αφήξεις. Σε ό,τι αφορά τις διανυκτερεύσεις, τι γίνεται? Γιατί ουσιαστικά εκεί δεν είναι περίπου που είναι το πιο κέριο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά? Ναι. Ουσιαστικά, για να δούμε το οικονομικό αποτύπωμα, είναι η μέση δαπάνη, διανυκτερεύσεις και αφήξεις. Uh-huh. Στις διανυκτερεύσεις που είπατε, σημειώθηκε μια ελαφρά μείωση. Φέτος είχαμε κατά μέσο όρο 9 διανυκτερεύσεις, λίγο λιγότερο σε σχέση με το περσινό έτος. Ενώ αναφορικά με τις μέσες δαπάνες υπήρχε μια πτώση κατά 10% της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, κυρίως λόγω αύξησης του κόστους προϊόντων διατροφής αλλά και ενέργειας. Άρα είναι λίγο ανάμεικτο το σκηνικό, κύριε Αγγελάκη, λοιπόν. Άρα αύξηση στις αφήξεις, αλλά πτώση στα έσοδα, σε αυτά τα χρήματα που αφήνουν πίσω τους τουρίστες. Ακριβώς. Ουσιαστικά η μείωση αυτή της μέσης δαπάνης κατά 10% και της ελαφράς μείωσης των διανυκτερεύσεων αντισταθμίζεται κάπως από τις αυξήσεις στις αφήξεις των αλλοδαπών τουριστών. Mm-hmm. Ουσιαστικά η τοπική κοινωνία δεν αισθάνθηκε τόσο τον αρνητικό αντίκτυπο από τη μείωση της μέσης δαπάνης και της μείωσης των διανυκτερεύσεων λόγω της αύξησης των συνολικών αφήξεων που είπαμε πριν. Mm-hmm. Τώρα, βλέποντας τα στοιχεία διαχρονικά, με βάση το γεγονός ότι το ΜΑΙΧ ανά έτος κάνει μια τέτοια έρευνα,
Τι βλέπετε, προς τα πού πηγαίνει ο τουρισμός της Κρήτης? Ναι, ουσιαστικά αυτό που παρατηρήσαμε φέτος ήταν ορισμένα πολύ ωραία συμπεράσματα. Ένα που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι οι μισοί αλλοδαποί τουρίστες, οι οποίοι έχουν ξαναεπισκεφθεί την περιοχή μας και στο παρελθόν, δεν ξαναπάνε στην παραλία του Μπάλου. Όπως επίσης και ένα ποσοστό 20-25% των επαναλαμβανόμενων τουριστών δεν πάνε στις επίσης παραλίες Ελαφωνησία και Φαλασσάρνη, λόγω του αρνητικού φαινομένου του υπερτουρισμού. Και ουσιαστικά εδώ πέρα χρήζει και άμεσης ανάγκης ενός πλάνου αειφορικής διαχείρισης των προορισμών αυτών και προστασία των οικοσυστημάτων των προορισμών εκεί. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που προφανώς θα πρέπει να μελετήσουν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι εμπλεκόμενοι δήμοι, αλλά και το κεντρικό κράτος, έτσι, και τα αρμόδια υπουργεία. Βεβαίως, γιατί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Μπάλο και στο Ελαφωνήσι, κυρία Αγγελάκη, είναι τραγική, θα λέγαμε. Ειδικά τις μήνες που είναι στο πικ της τουριστικής κίνησης, δεν βλέπεις τίποτα άλλο παρά μόνο κορμιά και κεφάλια. Ακριβώς. Και πρέπει κατά κάποιο τρόπο οι εγκληματικές παραλίες του νομού να προστατευτούν κατά κάποιο τρόπο. Άλλο έτσι ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει? Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι αυτοί που προτιμούν να αγοράζουν περισσότερο τα τοπικά αγροτικά προϊόντα σε σχέση με τους αλλοδαπούς τουρίστες που έρχονται για πρώτη φορά. Γεγονός που αναδεικνύει και την εμπιστοσύνη των τουριστών στα τοπικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Προφανώς γιατί τα γνωρίζουν ερχόμενοι και ξανά ερχόμενοι. Ακριβώς. Άρα, ακριβώς. Συμπέρασμα είναι όποιος λοιπόν αλλοδαπός τουρίστας έρχεται εδώ και γεύεται τα δικά μας έτσι παραδοσιακά προϊόντα, του αρέσουν και θέλει να τα ξαναγοράσει. Θα τα ξαναγοράσει και θα τα έθελε να τα δει και στη χώρα του, βέβαια. Μάλιστα. Επίσης, 6 στους 10 αλλοδαπούς τουρίστες εκφράζουν την ικανοποίησή τους σε σχέση της ποιότητας των υπηρεσιών με το κόστος. Αναφορικά και συγκριτικά με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς στο εξωτερικό, όπως είναι αυτός της Αλβανίας, Κροατίας, Τουρκίας, Ιταλίας, Ισπανίας. 9 στους 10 αλλοδαπούς τουριστές θα ξαναεπισκεπτόταν την περιοχή μας και θα τη σύστηναν ανεπιφύλακτα σε συγγενείς και φίλους, γεγονός που αναδεικνύει και την ελκυστικότητα του τόπου, ενώ πάνω από τους μισούς αλλοδαπούς τουρίστες θα ερχόντουσαν και κατά τη χειμερινή περίοδο, εάν υπήρχε απευθείας ανταπόκριση από την πόλη του. Γεγονός που αναδεικνύει και τις προοπτικές επέκτασης της τουριστικής σεζόν. Και εδώ τώρα αυτό δίνει, που λέτε, πολύ τροφή για σκέψη και για το πολυπόθητο εγχείρημα της επέκτασης της τουριστικής περίοδου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι. Το οποίο, κύριε Αγγελάκη, βεβαίως δεν είναι πολύ εύκολο, με δεδομένο ότι είμαστε μια απομακρυσμένη σε εισαγωγικά περιοχή. Θέλω να πω ότι που χρειαζόμαστε αεροπορικές συνδέσεις με όλο τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να γίνεται αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω αν συντελέσουν όλοι οι τοπικοί φορείς και δουν τα θετικά ωφέλη, αρχίζοντας από τα city break που λέμε, από τις πόλεις, πιστεύω ότι σιγά σιγά και με την ανάπτυξη αειφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σιγά σιγά μπορεί να αναπτυχθεί και να επεκταθεί και η τουριστική περίοδος. Εσείς βλέπετε προς αυτή την κατεύθυνση? Το city break τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί περισσότερο φυσικά. Βεβαίως η ανάπτυξή του ανακόπηκε την περίοδο του κορονοϊού δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι είναι σε μια τροχιά τέτοια, έτσι δεν είναι? Είναι σε μια τροχιά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν και τα αεροπλάνα. Γι' αυτό που σας είπα και προηγουμένως, οι μισοί αλλοδαποί τουρίστες θα ερχόντουσαν αν υπήρχε απευθείας ανταπόκριση από την πόλη του προς την περιοχή μας. Όπως επίσης τώρα που είπατε με τον κορονοϊό, μια άλλη αλλαγή είναι ότι μετά τον κορονοϊό βλέπουμε ότι οι αλλοδαποί τουρίστες προβαίνουν στην οργάνωση των ταξιδιών τους κυρίως μόνοι τους. Φέτος το ποσοστό αυτό έφτασε στο 55%. Υπάρχει όμως και μια ελαφρά αύξηση μέσω τουριστικών γραφείων και πρακτόρων, γι' αυτό και το εβδομαδιαίο πακέτο διακοπών ξαναρχίεται στην επιφάνεια. Μάλιστα. Βέβαια. Και το μόνοι τους, με δεδομένο ότι είμαστε πια σε μια εποχή που ο καθένας από εμάς μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ και να βρει τα καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Έχουμε απευθείας πρόσβαση πια όλοι μας. Όλοι από το smartphone μπορούν πολύ εύκολα να κλείσουν και τα αεροπορικά τους εισιτήρια, αλλά και τη διαμονή τους. Μάλιστα. Άρα, κύριε Αγγελάκη, για να συνοψίσουμε έτσι κλείνοντας, λοιπόν, χαρακτηρίζεται χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό για την Κρήτη το 2023 και μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα, ακόμα καλύτερα ρεκόρ για το 2024. Με βάση την εμπειρία σας. Ναι, βεβαίως. Πριν λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες, η τουριστική πλατφόρμα TripAdvisor ανέδειξε τους 25 δημοφιλέστερους προορισμούς για το 2024 που ψήφισαν οι ταξιδιώτες και η Κρήτη είναι ένα από τους προορισμούς.
όπως επίσης και οι προκρατήσεις δίνουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Άμα θέλετε, μπορούμε να πούμε και ορισμένα την απόλυτη ικανοποίηση και την απόλυτη δυσαρέσκεια των άλλων από τον τουρισμό. Βεβαίως, πείτε, το πείτε για να κλείσουμε. Εντάχυνε για να κλείσουμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με τα δυσάρεστα για να κλείσουμε με τα ευχάριστα. Mm. Λοιπόν, εξέφρασαν οι αλλοδαπίτοι τουρίστες πολλά παράπονα σχετικά με την κακή κατάσταση οδικού δικτύου και σήμανσης. Επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Γιατί άραγε. Την κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζει και οι ντόπιοι κάτοικοι. Mm-hmm. Έλλειψη χώρων πρασίνου. Επίσης το σύστημα αποκομιδής και συγκομιδής χρήζει περαιτέρω βελτιώσεις. Και υπάρχουν και ανεπαρκείς υποδομές ποδηλατόδρομα σε σχέση με τις σκανδιναβικές χώρες που είναι πολύ ανεπτυγμένες σε αυτό το πεδίο. Υπήρχε όμως η απόλυτη ικανοποίηση, για να λέμε και τα θετικά, σχετικά με το τοπίο, την ποιότητα περιουσιών, κυρίως καταλυμάτων, των τοπικών προϊόντων, της κριτικής γαστρονομίας, της ηρεμίας του τόπου και της ασφάλειας. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να ποντάρουμε. Μπας και καλύψουμε τα άλλα που είναι παθογένειες ετών και ετών και δεν τα βλέπω να διορθώνονται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγγελάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.